Ώρα για αυτοδιοικητική λοιπόν συζήτηση και σε αυτό το μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε έναν κύριο ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, είναι ο νεοεκλεγής δήμαρχος λοιπόν, ο οποίος ορκίστηκε πριν από λίγες ώρες, ο κύριος Βασίλης Γεγέρογλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Γεγέρογλου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά τα οποία αφορούν την περιοχή σας. Την περιοχή στην οποία αναλαμβάνετε λοιπόν επίσημα από 1η-1η του 2024 τα καθήκοντα στον Δημαρχιακό Θόκο. Η ορκομοσία μάλιστα έχει και αρκετό κόσμο από ό,τι είδα. Υπήρξε και έντονο το ενδιαφέρον των δημοτών. Ναι, είχαμε και μεγάλη συμμετοχή, παρότι ουσιαστικά ήταν μια σεμνή τελετή ορκομοσίας. Ο Δημότης συμμετέχει πλέον, ενδιαφέρεται. Αυτό δείχνει και την προσδοκία που έχει από τη νέα Δημοτική Αρχή. Είναι, πιστεύω, όλη η πορεία η προεκλογική με την συζήτηση που είχαμε με τους Δημότες για το πρόγραμμα, για το όραμά μας. Για τα προβλήματα τα ίδια που βιώνουν, που έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη προσδοκία και αυτή την προσδοκία θέλουμε να δικαιώσουμε με την νέα θητεία 2024-2028 που πιστεύω ότι είναι κρίσιμη και σημείο καμπής, γιατί είτε θα περάσουμε σε μια περίοδο βιώσιμης ανάπτυξης που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ποιότητα ζωής στην περιοχή, για νέες επιχειρηματικές τοπικές δραστηριότητες, για στήριξη του πρωτογενού τομέα του αγροτικού και βέβαια για μια δίκαιη διανομή του πλούτου μέσα από τις διεργασίες που εμείς θέλουμε να καθιερωθούν για την ανάπτυξη, είτε θα περάσουμε σε μια περίοδο που θα είμαστε στο περιθώριο. Δηλαδή, για να το κάνω πιο σαφές, η πρόκληση μεγάλη του σεισμού που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και η πρόκληση του αεροδρομίου είναι για μας και προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Είναι ευκαιρία το αεροδρόμιο αν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που θα δώσει, την προσφορά εργασίας, την προσφορά για νέες δουλειές, αλλά ταυτόχρονα είναι και κίνδυνος και πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την πιθανότητα. Να μην καταπιεί την περιοχή. Να γίνουμε μη τόπος γύρω από το αεροδρόμιο. Ή να μείνετε στο περιθώριο να ακολουθείτε τις εξελίξεις. Γιατί φαντάζομαι ότι εκείνο που διεκδικείτε, κύριε Γεγέρογλου, και ως Δήμος και μαζί με άλλους όμορους Δήμους, είναι να έχετε ισχυρό λόγο στο κομμάτι της δραστηριότητας γύρω από το αεροδρόμιο, το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Γιατί καλείστε να σηκώσετε και ένα πολύ μεγάλο βάρος σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι το πληθυσμιακό. Γιατί οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα αυξηθεί και αυτό. Βεβαίως. Εμείς επιδιώκουμε ο τόπος μας να γίνει τόπος προορισμός για Έλληνες επισκέπτες αλλά και ξένους. Δεν είναι μόνο οι φυσικές ομορφιές, οι αρχαιότητες, τα μνημεία, η πολιτιστική δημιουργία δεκάδων ετών που θα αναδειχθεί και θα αποτελέσει πόλο έλξης, αλλά είναι και όλα όσα μπορούμε να δημιουργήσουμε από εδώ και πέρα με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, με τις δυνατότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αλλά αυτό είναι ο βασικός πυρήνας άλλωστε του προγράμματός μας. Επομένως, ο στόχος να γίνουμε προορισμός είναι βασικός για μας και πιστεύω ότι μέσα από τις δραστηριότητες, τις επιδιώξεις, τις δράσεις του Δήμου το επόμενο διάστημα και σε πολλά θέματα, όπως σωστά είπατε, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, θα έχουμε ένα νέο πεδίο. Πολύ βασικό είναι το θέμα το οικιστικό. Το οικιστικό, λοιπόν, συνδυάζει την αποκατάσταση από μια μεριά από τους σεισμούς, αλλά και τη δυνατότητα να υποδεχθούμε τον μεγάλο πληθυσμό που θα θελήσει να κατοικήσει στην περιοχή. Η ζήτηση που θα υπάρξει. Αυτό, λοιπόν, έχει να κάνει με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουμε και καλά και κακά νέα για το ειδικό πολεοδομικό. Το ειδικό πολεοδομικό, λοιπόν, που έπρεπε να έχει παραδοθεί από τον Οκτώβρη, έχει πάρει παράταση
και με την επικοινωνία που είχαμε τον Υπουργό, τον κύριο Ταγαρά, ναι, την πρόταση τη δικιά μας για διαβούλευση, την έχει αποδεχθεί και τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, σε αυτό το διάστημα περίπου, μου είπε ότι θα είναι έτοιμοι και οι μελετητές προκειμένου να ξεκινήσει η διαβούλευση, η οποία θα είναι και ηλεκτρονική αλλά και φυσική, για να συζητήσουμε τις χρήσεις γης, τις οικιστικές ζώνες και το πώς η περιοχή θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα. Είναι η βάση, το ειδικό πολεοδοκούμενο είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν τα κακά νέα είναι ότι από το Υπουργείο κάποια στελέχη και πιθανόν και άλλοι, δεν ξέρω αν το εστερνίζονται οι μελετητές, επιδιώκουν τη συρρήκνωση των ορίων των οικισμών. Με το σκεπτικό, προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει φαίνεται, με το σκεπτικό ότι τόσα χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν αυτά τα ευρεία όρια που έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, πράγματι. Ναι, όμως τώρα που ήρθε η ώρα, τώρα που ήρθε η ώρα, ναι, τώρα που ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν, τώρα που υπάρχει ζήτηση για να υπάρξει η οικοδόμηση στην περιοχή, η οικιστική ανάπτυξη, τώρα θα τα μειώσουμε. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία... Θα έπρεπε να είναι το ακριβώς αντίθετο τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την πλευρά μας τις προτάσεις και για τις χρήσεις γης, αλλά και για τις νέες οικιστικές ζώνες που πρέπει να υπάρξουν σε περιοχές που και σε κοινότητες που εννοώ διεύρυνση, ναι, των ορίων, αντισυρρήκνωση που ορισμένοι προτείνουν, προκειμένου να υπάρξει αυτή. Εμείς δεν θέλουμε βέβαια, και είναι ξεκάθαρο αυτό, να κάνουμε κατ' εικόνα δικατομίως του Ηρακλείου. Να μην γίνει πόλη, μια ανεξέλεγκτη δόμηση, μια ανεξέλεγκτη... Έχει σχέση με τους όρους δόμησης. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή, να δούμε μια στιγμή τεράστιες πολυκατοικίες στην περιοχή μας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εξάλλου ύπαιθρος χώρα, να το πούμε. Εκεί έχει όμως το περιθώριο υπόρους έχουμε... να γίνει μια σωστή ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Επειδή έχουμε λοιπόν τις δυνατότητες και την έκταση, να το πω απλά, θα πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο η οικιστική ανάπτυξη, ούτως ώστε να έχουμε ποιότητα ζωής. Να έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε κάποιος να επιλέγει να έρθει να ζήσει και όχι μόνο επειδή θα είναι τα αεροδρόμια κοντά ή επειδή είναι ο τόπος του και αναγκαστικά πρέπει εκεί να κατοικήσει. Να είναι ο τόπος μας επιλογή κατοικίας και βέβαια δραστηριότητας και επαγγελματίες, διότι αυτό συνδυάζεται με τις νέες ευκαιρίες που θα δώσει το αεροδρόμιο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν και τα πράγματα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είστε αισιόδοξος ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, ότι θα εισακουστείτε? Όχι, δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό τεκμηριωμένα θα διεκδικήσουμε και δεν πρόκειται να αφήσουμε να υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη σε αυτό το σημείο. Εξάλλου ο κόσμος είναι έτοιμος, όριμος, ενημερωμένος, έχει ενημερωθεί για όλα τα ενδεχόμενα και βεβαίως για τα θέματα που έχουν να κάνουν το αεροδρόμιο. Εμείς μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το αεροδρόμιο ως Δήμος δεν έχουμε δει τίποτα. Έτσι. Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Δεν φταίει έχουμε... όμως και το κομμάτι της Δημοτικής Αρχής ή μάλλον επιρρύπτονται ευθύνες και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι θα έπρεπε να είναι πιο διεκδικητική σε αυτό? Χάθηκαν ευκαιρίες? Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολλά. Χάθηκαν ευκαιρίες, είναι σίγουρο, αλλά δεν ενδιαφέρει τώρα αυτό. Τώρα ενδιαφέρει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και τις χαμένες ευκαιρίες. Έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο με όλα όσα εμείς επιδιώκουμε ως τοπικά έργα που συνδέονται με τις ανατροπές που προκάλεσε το αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη αποκατάσταση οδικών συνδέσεων που έχουν να κάνουν με τις τοπικές ανάγκες. Να. Είτε είναι επαρχιακοί δρόμοι είτε αγροτικοί, το πιο απλό. Το οποίο δεν προβλεπόταν και δεν προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης και δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Και δύο κόμβοι που πετύχαμε να γίνουν επιπλέον, τρεις στο σύνολο, γιατί διακοπτόταν η κυκλοφορία σε επαρχιακό δρόμο και σε δημοτικούς δρόμους, το Υπουργείο το πετύχαμε μεν πολιτικά, ναι, το αποδέχτηκε, έδωσε προφορική εντολή στην εταιρεία να προχωρήσει στην κατασκευή, αλλά δεν έχει κηρύξει ακόμα τις απαλωτριώσεις, αν καταλάβετε. Είναι λοιπόν ευθύνες του Υπουργείου που δεν μπορεί να πηγαίνει με τους ρυθμούς που νομίζει ο καθένας ότι υπάρχουν. Εδώ έχουμε τεράστιες ανάγκες,
έχουμε ένα έργο που τρέχει, άρα ταυτόχρονα πρέπει να τρέξουν και τα υπόλοιπα. Άλλως θα πλημμυρίσουμε με προβλήματα πάρα πολλά. Δεν υπάρχει και χρόνος. Αντιπλημμυρικά έργα. Να σας πω ότι η εκτίμηση της προμελέτης που έγινε είναι για έργα περίπου 61 εκατομμυρίων. Αυτά τα έργα λοιπόν, για να είναι 61 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός που προτείνεται, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι αναγκαία είναι αυτά τα έργα. Λοιπόν, δεν έχει ανατεθεί ακόμα η μελέτη. Δεν έχει ανατεθεί η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Θα έρθει λοιπόν κάποια στιγμή. Και θα έχουμε αεροδρόμιο χωρίς αντιπλημμυρικά έργα. Θα έρθει μια μπόρα Θεσσαλίας και θα πούμε τότε, μα έπεσε πολύ νερό σε λίγο χρόνο. Ναι, αλλά δεν είχαμε κάνει και τίποτα για να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής μεγάλων ποσοτήτων. Ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες δύσκολες συνθήκες που εμφανίζονται την τελευταία δεκαετία, με οξύτητα μάλιστα, αλλά αν δεν κάνουμε κι εμείς κάτι, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι το πεδίο δράσης το δικό μας, ούτως ώστε να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί και με την περιφέρεια, γιατί τα αντιπλημμυρικά είναι ουσιαστικά αρμοδιότητα της περιφέρειας, mm-hmm. να διεκδικήσουμε από κοινού, ούτως ώστε να γίνουν αυτά τα έργα, για να έχουμε μια ασφάλεια. Άρα λοιπόν οι μεγάλες προκλήσεις μέσα από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, εφόσον ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη βούλησή μας και το όραμά μας για μια ανοιχτή πόλη, για ένα τόπο βιώσιμης ανάπτυξης, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να είναι και πρότυπο για άλλες περιοχές όπου γίνονται μεγάλα έργα και ανατρέπεται η ζωή, να ανατραπεί αλλά να έρθει να ανοίξει μια καινούργια σελίδα, καλύτερη, τουλάχιστον σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Μένουμε σε ένα τόπο, σε ένα σπίτι, σε μια περιοχή. Mm-hmm. Να είναι αυτή η ζωή, όχι μόνο με τις προϋποθέσεις που θέλουμε για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά, για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους ανθρώπους, αλλά και να είναι ταυτόχρονα με την οικονομική δυνατότητα, την οποία χρειάζεται κάθε οικογένεια για να ζήσει, να βρει δουλειά, ο εργαζόμενος, ο επιστήμονας και αυτός ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Κύριε, είναι το σύνολο. Ανοίγουν πολλές δυνατότητες τώρα. Δεν έχουμε δηλαδή, με όλα αυτά που λέμε, φαίνεται ότι δεν έχουμε μια κλασική θητεία. Ναι. Ενός δημάρχου και ενός δημοτικού συμβουλίου που θα έρθει να τρέξει τα θέματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ξέρετε, εμείς μια θητεία η οποία, την οποία την ακολουθεί και ένα πολύ, μάλλον οι επιπτώσεις του μεγάλου σεισμού στο Αρκαλοχώρι, οι οποίες παραμένουν ακόμα ορατές, υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν στους οικίσκους. Και ξέρετε, ο κόσμος αναρωτιέται πώς γίνεται με τόσο αργό ρυθμό να κυλούν όλα. Γιατί, το γιατί είναι βασικά που αναρωτιέται ο κόσμος. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν δίνουν σημασία στις προτάσεις μας να αλλάξει το σύστημα αδειοδότησης. Επιμένουμε ότι ενώ η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα, δεν μας έχει απαντήσει βέβαια ποτέ πόσα είναι που έχει πάρει κάθε δήμος, οι δημότες, η κάθε περιοχή. Αναφέρεται σε ένα συνολικό νούμερο 60 εκατομμυρίων. Και όχι την κατανομή αυτού. Και όχι την κατανομή του. Έχουν πάρει λοιπόν προκαταβολές οι άνθρωποι, δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Όταν δεν δώσει η υπηρεσία την άδεια για να αξιοποιήσει, να μπορέσει να υπάρξει επισκευή και ενοικοδόμηση. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι πολλοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, προχωρούν από μόνοι τους στην επισκευή και αυτό, ξέρετε, είναι παράνομο. Είναι παράνομο να προχωρήσεις μόνος στην επισκευή. Πρέπει να περιμένεις πότε το Υπουργείο θα δεήσει να καταλάβει ότι δεν μπορεί με 17 μηχανικούς ή 20, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσει 6.500 φακέλους εν δυνάμει. Έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 3.500, έχουν δοθεί περίπου 50 άδειες. Αυτό δεν είναι μετά αυτό από δύο χρόνια ρυθμός. Αυτό το, θα σας πω, το 99, για 6.500 φακέλους είχαν δημιουργηθεί 12 τομείς, 12 τα ΕΦΚ, με 300 μηχανικούς. Καμία σχέση. Και τους έκανα την απλή πρόταση. Κάντε συμβάσεις έργου με όλους τους μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου του Ηρακλείου και της Ανατολικής Κρήτης, ούτως ώστε ο κάθε μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας να έχει τη νομική δυνατότητα να ελέγξει το φάκελο,
να πληρωθεί με το τεμάχιο, αναφάκελο, να πληρωθεί ανασυμμετοχή στην Επιτροπή, σε 6 μήνες θα έχει τελειώσει. Και κοφεύει η πολιτική ηγεσία σε αυτή την πρόταση. Άρα η πρόταση θα αυτή έχει μείνει στον αέρα. Θα επιμείνουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μου είπαν ότι θα διπλασιάσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Ευπρόσδεκτο αυτό, ο κ. Τριαντόπουλος μου το είπε, λέω πολύ καλό, αλλά πρέπει να γίνει. Πότε θα γίνει? Εάν διπλασιαστεί το δυναμικό του ΤΑΕΦ Κερακλείου, κάτι θα γίνει. Αλλά δεν είναι η λύση. Και θα πρέπει αυτό το μοντέλο να το δουν και για άλλες περιοχές και για άλλα μελλοντικά συμβάντα. Δεν το λέω μόνο για να εξυπηρετεί η περιοχή. Είναι ένας εξυγχρονισμός που πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να μπορέσει επιτέλους ο μηχανισμός, ο κρατικός, να λειτουργεί γρήγορα. Ναι, γιατί μια φυσική καταστροφή, το είδαμε στη Θεσσαλία, το είδαμε και στο Αρακαλοχώρι με τον σεισμό, είναι εδώ ανά πάσα στιγμή να δημιουργηθούν δεν ανάγκες. Δεν γίνεται να έχει τους 300 ανθρώπους που χρειάζονται σε μια κρίση, να τους έχει μόνιμους υπαλλήλους συνεχώς για το όταν γίνει η κρίση. Πρέπει να έχει όμως το μηχανισμό έτοιμο. Ναι. Και όταν συμβαίνει αυτό που απευχόμαστε να συμβεί, είτε είναι θεομηνία είτε οποιασδήποτε μορφή, να ενεργοποιήσει αυτό το μηχανισμό, ο οποίος είναι έτοιμος. Παράδειγμα, όπως σας είπα, οι δεκάδες μηχανικοί του τεχνικού επιμελητηρίου, που στην πρώτη φάση, να πω και να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, είχαν έρθει όλοι εθελοντές και εκεί τους δέχτηκαν. Ως εθελοντές τους είχαν δεχτεί όλους. Οι πρώτες επιτροπές εξέτασαν σε πολύ σύντομο χρόνο, αν θυμάστε, 8.500 σπίτια. Ναι. Σε πολύ σύντομο χρόνο. Γιατί όμως? Γιατί συμμετείχαν όλοι οι μηχανικοί εθελοντές. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις σύμβαση έργου. Και τώρα βλέπω μια βαλτωμένη κατάσταση. Έτσι, δεν γίνεται. Ναι. Η αιτιολογία είναι, λέει, ότι μπορεί, λέει, να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί, να εγκρίνουν, ας πούμε, παραπάνω προϋπολογισμούς κτλ. Από τη στιγμή που υπάρχει όρκος και υπογραφή που με νομικό τρόπο έχει τη δυνατότητα ο κάθε μηχανικός να υπογράφει, έχει και την υπευθυνότητα να το κάνει. Ναι. Εδώ στις καινούργιες οικοδομές, θες να οικοδομήσεις. Η πολυοδομία πλέον σου δίνει την άδεια δόμησης. Ένα Α4 που γράφει πόσα τετραγωνικά δικαιούσε, τι ύψος, τι αποστάσεις και από εκεί και πέρα ο μηχανικός σου αναλαμβάνει και την μελέτη και τα στατικά και όλα. Και την ευθύνη του. Έτσι. Με ποινή να του δεσμευτεί το πτυχίο. Έχουμε λοιπόν μια νομοθεσία η οποία διευκολύνει τώρα τα πράγματα στην έκδοση αδειών. Και δεν την εφαρμόζουμε στην επισκευή. Ναι. Αυτά είναι τώρα εδώ, τα κακό σήμερα τα οποία δεν εξηγούνται κιόλας. Και επειδή λέτε ότι είναι και πρόταση δική σας, κάπου εδώ επιστρέφουμε λίγο και στη συζήτηση, την οποία την έχουμε κάνει και πολλές φορές μαζί, στο κατά πόσο τελικά η αυτοδιοίκηση ακούγεται προς το κεντρικό κράτος, δηλαδή κατά πόσο οι προτάσεις των δημάρχων, των τοπικών παραγόντων, που έχουν και την εικόνα των αναγκών, φτάνουν τελικά εκεί που πρέπει? Και άντε φτάνουν, προχωράνε? Αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε ένα σύνολο προτάσεων καταθέσει για το θέμα και θα τα διεκδικήσουμε, δεν θα τα αφήσουμε στον αέρα, που έχει να κάνει και με τις επιλογές για την μορφή των κατοικιών. Θα σας εξηγήσω. Γιατί εδώ είναι πάλι άλλα αλόκοτα πράγματα που συμβαίνουν. Η κατασκευή ενός σπιτιού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Παραδοσιακή με σκυρόδεμα κατασκευή, που την ξέρουμε όλοι, με σκελετό δηλαδή από μπετόν. Είναι η σύμμιχτη, με μεταλλικό σκελετό και μπετόν τα λοιπά. Είναι τα προκάτ και είναι και τα πετρόκτιστα ή άλλης μορφής και πολλά άλλα. Λοιπόν, μόνο λέει μπετόν θα κάνετε. Βρε, αμάν, λέω στην κυρία Κλεάνθη, της λέω, είναι παράνομο το σύμμιχτο. Το σύμμιχτο και τα προκάτ δηλαδή είναι θα μεταλλικό σκελετό. Είναι παράνομο? Όχι, μου λέει. Τότε είναι παράνομο το προκάτ? Όχι. Γιατί να μην επιτρέπεται να κάνει προκάτ ένας άνθρωπος, παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος που είναι ένας που είναι σε μια ηλικία που συνταξιούχος και θα ζήσει 20-30 χρόνια ακόμα και είναι 65-70 χρονών. Και θέλει για αυτόν και τη σύζυγό του ένα σπίτι 70 τετραγωνικά, παράδειγμα. Όχι, θα τον υποχρεώσει να κάνει μπετονένιο. Σε ποια λογική? Σκυρόδεμα. Θα σου πω. Σκυρόδεμα και να μην κάνει μια κατασκευή ευπρεπή με ασφάλεια, γιατί αυτά έχουν προδιαγραφές τώρα. Φυσικά. Ναι. Με υλικά διαφορετικά, με μικρότερο κόστος και για το κράτος.
μικρότερο από αυτό, της είπα της κυρίας Κλεάνθη, της λέω αυτό είναι απαράδεκτο να χρεώνεται με περισσότερα. Και μου λέει, μα δεν μπορούμε να δίνουμε τα δημόσια χρήματα για ευτελείς κατασκευές. Α, άμα είναι ευτελείς κατασκευές, να απαγορευτούν. Με συγχωρείτε. Ναι, αυτό είναι παράλογη απάντηση. Να απαγορευτούν αν είναι ευτελείς κατασκευές. Εδώ μιλάμε για κατασκευές με προδιαγραφές κλπ. Το λέω ως παράδειγμα των αγκυλώσεων που υπάρχουν. Εκεί λοιπόν έρχεται η πολιτική που πρέπει να παρεμβαίνει και να μην αφήνει, γιατί επιστήμονας είναι κυρία Κλεάνθη, αλλά επιστήμονας είναι, το επίθετο είναι Κλεάνθη, ναι, της διευθύντριας, αλλά είναι και το τεχνικό επιμελητήριο. Επιστήμονας είναι και αυτή. Βέβαια. Ναι. Η επιστημονική άποψη λοιπόν με πολιτικές επιλογές πρέπει να δίνει διεξόδους και εδώ είναι που έρχεται η πολιτική, πρέπει να έρθει η πολιτική ηγεσία να πει, φέρτε τις προτάσεις, να τις επεξεργαστούμε, να κάνει μια ομάδα εργασίας. Να κάνει μια ομάδα εργασίας. Μα αυτό έπρεπε να το έχει κάνει τόσο καιρό. Έστω τώρα, ας το κάνει. Να μην περάσουμε άλλα 5 χρόνια και να έχουμε την ίδια κατάσταση από πλευράς των σεισμόπληκτων. Αυτό είναι ένα στοιχείο του παραλογισμού, το οποίο επικρατεί πολλές φορές στην ελληνική πραγματικότητα και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Τώρα, κύριε Γκεγκέρογλου, πριν πάμε σε διαφημίσεις, σήμερα ανακοινώσατε και τους αντιδημάρχους, ανακοινώσατε το σχήμα σας. Στη βάση ποιας λογικής και ποιων αναγκών έγινε και η επιλογή των προσώπων? Μια βασική επιλογή μας είναι η αλλαγή του μοντέλου δημοτικής διακυβέρνησης, διοίκησης. Θα εφαρμόσουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα με όλη τη σημασία της λέξης. Πολλοί άνθρωποι θα αναλάβουν από λίγες αρμοδιότητες, ούτως ώστε να προχωρήσουν ταυτόχρονα πολλά project. Mm-hmm. Την ίδια ώρα θα δώσουμε ρόλο στις δημοτικές κοινότητες. Οι δημοτικές κοινότητες, οι 32 δημοτικές κοινότητες του Δήμου μας και σε κάθε Δήμο μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο και να απαλλάξουν τη δημοτική αρχή από τα μικρά προβλήματα. Έτσι λοιπόν θα θεσμοθετήσουμε την πάγια προκαταβολή ως ένα οικονομικό μέσο προκειμένου οι κοινότητες να έχουν τη δυνατότητα να λύνουν μικρά προβλήματα. Θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα μέσα από προμήθειες που θα κάνει ο Δήμος κεντρικά και βέβαια θα έχουν στη διάθεσή τους υλικά, πόρους και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τα λέω με λεπτομέρεια για να δούμε ότι δεν μπορεί το συγκεντρωτικό σύστημα κατοικών αντικατομείωσης, καθομείωσης του κράτους του ελληνικού, που όλα αποφασίζονται από ένα σημείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε Δήμο. Πρέπει οι Δήμοι, οι οποίοι ζητούν αποκέντρωση από το κράτος, να αποκεντρωθούν οι ίδιοι. Το κάνετε στην πράξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει στην πράξη για αποτελεσμά. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, ταυτίζεται. Αλλά δεν είναι ιδεολογικό ή δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Πιστεύετε ότι θα είναι μοντέλο αποτελεσματικό. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει περισσότερο αυτό το μοντέλο διοίκησης? Θα κριθεί. Θα κριθεί. Εγώ το πιστεύω και αυτό το προχωρώ. Σε αυτό χρειάζεται βεβαίως η εποπτεία, ο έλεγχος και γι' αυτό θα δώσουμε τις αρμοδιότητες και στους δημάρχους και στους εντεταλμένους συμβούλους. Ολοκληρωμένες αρμοδιότητες με στόχους, το τι πρέπει να κάνουν και θα γίνει αξιολόγηση επί τη βάση των στόχων, αλλά όχι τέλος της θητείας, ναι, γίνεται και ενδιάμεσα. Ήρθε το Υπουργείο και θέσπισε και μια διαδικασία ελέγχου, παρόμοιο με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή, που εάν τον διαφυλάξουμε και τον αξιοποιήσουμε από τη θετική του πλευρά, αν λειτουργήσει σωστά, θα είναι ό,τι καλύτερο σε σχέση με τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση πραγμάτων. Μπορεί ο Δημοτικός Σύμβουλος πλέον ή ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας να έρθει κάθε 2 μήνες με ερώτησή του για ένα θέμα σημαντικό του τόπου. Εδώ σημαντικά θέματα πηγαίναμε στη Βουλή, τοπικά. Ναι. Έτσι δεν μπορούσε να υπάρχει διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία πλέον, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στο Δημότη μέσω του Συμβούλου ή μέσω του Προέδρου της τοπικής της Δημοτικής Κοινότητας να ελέγξει τη Δημοτική Αρχή. Δημοτικός έλεγχος. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, μόνο που μπορεί και να απαξιωθεί, αλλά μπορεί και να ισχυροποιηθεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε στο Δήμο μας να τον λειτουργήσουμε με έναν τρόπο που θα καθιερωθεί και θα αποτελεί εργαλείο για τον έλεγχο από την κοινωνία της Δημοτικής Αρχής, διότι δεν μπορεί να αντιλαμβανόμαστε
πράγματα και προβλήματα και λάθη και παραλήψεις στο τέλος της χρονιάς ή στο τέλος της τετραετίας, πενταετίας. Τότε είναι αργά. Και όχι, βεβαίως. Και μάλιστα όταν αυτά έχουν επιπτώσει στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι. Άρα το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, αρκεί να μην υπάρχει κακοποίησή του, αλλά αξιοποίηση θετική και δημιουργική. Μάλιστα. Κύριε Κυγέρογλου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Κάναμε μια πρώτη έτσι, συνολικότερη συζήτηση για τις ανάγκες της περιοχής. Σίγουρα είναι πολλά τα θέλω θέματα τα οποία θα μπορούσαμε... Θέλω να σας πω μια κουβέντα για τη ΔΕΙΑ. Παρακαλώ. Έχει γίνει συζήτηση πάρα πολύ. Έχουμε ένα πανελλαδικό θέμα. Συμμετείχαμε και σε μια συγκέντρωση στην Αθήνα. Για την κατάργηση και... αυτών. Ναι, θέλει να δημιουργήσει ένα υδροκέφαλο σχήμα σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο κάθε περιφέρειας της χώρας. Κατάργηση των κατατόπους ΔΕΙΑ και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο. Ναι. Αν χρειάζεται μια διαδημοτική συνεργασία, βεβαίως πρέπει να γίνει. Παράδειγμα, το Μαλεβίζι, το Ηράκλειο, η Χερσόνησος και ο Άγιος Νικόλαος έχουν μια πηγή υδροδότησης κοινή, που είναι όπως Ελέμης. Ναι. Εάν λοιπόν χρειάζεται αυτοί να συνεργαστούν και να έχουν μια διαδημοτική συνεργασία και να έχουν και οι ίδιοι, αν θέλετε, την χρήση του φράγματος, αυτό είναι κάτι που όχι μόνο μπορεί να συζητηθεί, αλλά μπορεί να είναι και αναγκαίο να γίνει. Αλλά να ενωθεί τώρα η ΔΕΙΑ της Χερσονήσου με τη ΔΕΙΑ στη Φεστό Κάτω, που δεν έχουν καμία σχέση, και το νερό στο Λέντα ή στο, λέω τώρα άλλους οικισμούς από τους δικούς μου, που είναι πιο μακριά, από το δικού μας Δήμου, που είναι πιο μακριά ακόμα, ή στα Πιτσίδια, το νερό, να μπορεί από το Ηράκλειο η ΔΕΙΑ που θα είναι για όλη την Κρήτη να το αντιμετωπίσει, αυτά δεν γίνονται. Είναι γενικότερη συζήτηση μπορεί που έχει ανοίξει όμως, η Δημαρχή ναι, ότι έχει είναι να γενικότερη, κάνει μπορεί όμως, είναι αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο δεν στέκει, λέει ότι θα σας χαρίσω τα χρέη. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα να χαρίσει τα χρέη. Και γιατί να χαρίσει τα χρέη? Όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτοί που πληρώνανε είναι κορόιδα. Αυτοί που πληρώνανε είναι κορόιδα. Όχι. Θα πρέπει να δεις γιατί δημιουργήθηκαν τα χρέη. Και επειδή μια μεγάλη αιτία είναι η ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να δεις πώς ενισχύεις τους ΔΕΙΑ για να μην έχουν αυτό το πρόβλημα. Άρα είναι μια συζήτηση την οποία τη βρίσκουμε μπροστά μας, οι νέες δημοτικές αρχές. Βεβαίως, μα ήδη την έχουμε βάλει εμείς ως αυτοδιοίκηση. Πρώτον, θέλουμε το σύστημα ίσπραξης, το οποίο θα εφαρμόσει, λέει αυτή η μεγάλη εταιρεία, που είναι μέσω ΚΕΔΕ, μέσω, επειδή είναι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση, όχι, μέσω του ΤΣΑΔΕ, ας το πω διαφορετικά. Θα το εφαρμόσει, λέει. Τώρα που το ζητάνε, η Ένωση ΔΕΙΑ με τον κύριο Μαρινάκη το ζητάει, αρνούνται να το δώσουν. Αν δώσουν αυτό, η εισπραξιμότητα λύνεται στο θέμα του νερού. Λύνεται. Δεύτερο θέμα, η ενέργεια. Ζητάμε λοιπόν να ενταχθούμε όπως ήμασταν πριν κατά προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο και να έχουμε φωτοβολταϊκά και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας. Αυτό είναι το δεύτερο. Τέτοιες είναι οι ενέργειες. Όχι να τα πληρώνεις από το κράτος. Μα αυτά από τους φορολογούμενους πάλι βγαίνουν. Δηλαδή να κάνω μια ανακύκλωση του χρέους. Εδώ πρέπει να δούμε πώς λύνουμε το πρόβλημα, άρα και την αιτία που το δημιουργεί. Ανανεώσουμε πηγές ενέργειας λοιπόν και προχωράμε και σε άλλα που έχουμε ζητήσει, στελέχωση. Ξέρετε ότι υπάρχει απαγόρευση στελέχωσης. Η ΔΕΙΑ κάνουν κάποιες πατέντες με εργαζόμενους για να στελεχωθούν. Ναι, δεν δίνει λοιπόν στελέχωση. Από τη μια μεριά τη θεωρεί επιχείρηση και έτσι είναι. Και απ' την άλλη της λέει, μα μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς εργαζόμενους σε επιχείρηση, πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Εμείς λοιπόν και σε αυτό το θέμα θα είμαστε μπροστά, ούτως ώστε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά η λύση δεν είναι πονάει δόντι, κόβεις κεφάλι. Έχουμε προτάσεις και θα τις προωθήσουμε. Πιστεύω, το Υπουργείο έκανε τώρα μια ανακοχή. Ναι. Λόγω του ότι είναι οι εκλογές της ΚΕΔΕ μέχρι το Φλεβάρι και δεν θέλει αναταραχές πολλές. Δεχτών, μέσα θα αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα της ανακοχής. Και προσεχώς τα νεότερα. Ναι, για να, θα το αξιοποιήσουμε για να γίνουν κατανοητές περισσότερο εντός εισαγωγικών των κατανοητές οι προτάσεις μας και να δούμε τι μπορούμε να, από εκεί να προωθήσουμε ούτως ώστε να βρεθεί ο κοινός τόπος, γιατί σε αυτόν τον τόπο η κυβέρνηση βεβαίως
από τη μια μεριά και η αυτοδιοίκηση από την άλλη, πρέπει να βρίσκουν πεδία συνεννόησης. Και να ωφελούνται όλοι. Πρέπει να βρίσκουν πεδία συνεννόησης. Εκεί είμαστε τώρα και θα επιδιώξουμε τη συνεννόηση για το καλό τόπο. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή θητεία με όλα αυτά που υπάρχουν μπροστά και φυσικά θα τα ξαναπούμε και θα τα λέμε τακτικά σε ό,τι έχει να κάνει και με την περιοχή, με το Δήμο Νέα Παιδιά. Θα σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε συνέχεια.